Πριν από λίγες μέρες δημοσίευσα μια από τις πολλές συνταγές των μαρμελάδων που φτιάχνουμε εδώ. Μία φίλη από το Facebook έγραψε σαν σχόλιο «Τι είναι αυτό, ρετσέλι?» Και τη ρώτησα «Τι είναι το ρετσέλι?» Η αλήθεια είναι ότι δεν το ήξερα, ζητώ συγγνώμη. Και μου είπε ότι το έφτιανε η γιαγιά της, τη ζήτησα τη συνταγή και πραγματικά μου την έδωσε. Και ως εκ τούτου προέκυψε ρετσέλι. Τι είναι όμως το ρετσέλι, όπως πληροφορήθηκα πια? Είναι ένα γλυκό της ελληνικής κουζίνα πόβερα. Δηλαδή ένα γλυκό το οποίο γινόταν από τα διάφορα υπολείμματα των φρούτων, ας πούμε τα υπερώρημα σίκα, στα φύλλα που περίσευαν από κολοκύθες γλυκές, τα οποία μαζί με σιρόπι και πετιμέζι, οι νοικοκυρές τα έβαζαν παλιά και τα έβραζαν μέσα σε μια κατσαρόλα και γινόταν κάτι μεταξύ της μαρμελάδας και του γλυκού του κουταλιού. Μπορεί να το φάτε ωραιότατα με βούτυρο πάνω σε μια φέτα ψωμί, μπορείτε να φάτε σαν γλυκό του κουταλιού. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο γλυκό με ποντιακή καταγωγή, αλλά το οποίο παρασκευαζόταν συστηματικά στην Θεσσαλία. Ας δούμε λοιπόν πώς φτιάχνεται το ρετσέλι και στο τέλος θα το δοκιμάσουμε. Έτοιμο λοιπόν το ρετσέλι. Και έγινε καταπληκτικό. Πάρα πολύ ωραίο. Και μην ξεχάσετε να προσθέσετε και λίγη κανέλα. Δεν ξέρω αν την έχω αναφέρει στη συνταγή. Με τι ταιριάζει βέβαια το ρετσέλι. Πρώτα απ' όλα μπορείτε να το φάτε σε γλυκό του κουταλιού. Αλλά ταιριάζει σχεδόν οτιδήποτε. Μπορείτε να το φάτε αλλημένο στο ψωμί με βούτυρο με στη φρυγανιά σας το πρωινό. Μπορείτε να το φάτε σαν υποκατάστατο του τσάτνι με ψητό κρέας. Μπορείτε να το φάτε με παγωτό, ωραιότατο ή ανακατεμένο με γιαούρτι. Μπορείτε να το φάτε με κρέπες. Είναι πάρα πολύ ωραίο με γλυκές κρέπες και βέβαια να μην ξεχάσω ταιριάζει πάρα πολύ με τυρί και γενικά με πλατό τυριό.